τρεις ώρες αισθανόμουν και εξακολουθώ να βλάστα. Είμαι ενοχλημένος πάρα πολύ για το ότι κατά καλό καιρό στήσατε αυτή την εκδοχή. Κάτι που θα σίγουρα λόγω ότι έχουν προχωρήσει πολύ καλά τα οικονομικά του Δήμου και παρακολουθήσει παρακολούθηση των οικονομικών του Δήμου, θα μπορούσε να γίνει αυτό ο οικονομικό απίλιο Μάιο. Και όχι να σα τα πάει από την. Και σίγουρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επί τρεις ώρες με καυγαδίδετε εσείς εσωτερικά οι δημοτικοί σύμβουλοι. Πράγμα που μπορούσε να το κάνει μέσα από τα συμβούλια. Και είμαστε εμείς απόψε από εκεί πέρα. Τρεις ώρες το περιμένουμε για να δει συνάντηση του 5 λεπτά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ που βρίσκω πολύ κατώτερο των περιστάσεων σα. Και βεβαίω αυτό είναι ένα από του πολλού λόγου για του οποίου στην πλευρά αυτή είναι τόσο λίγοι άνθρωποι. Είχα σκοπό να πω, ξέχασα να σα πω ότι πήρα την πρώτη συνομιλία του Παπαδάκου, τη πραγματικότητα ζωή τη συνομιλία του Παπαδάκου, και είχα σκοπό να μιλούσε για τρία θέματα, δηλαδή για τρία θέματα στον ευρύτερο τομέα τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων. Θα το μιλήσω μόνο σε ένα λόγο χρόνου. Παρακολούθησα τον πολύ πετυχημένο συνέδριο που κάθεται πριν από ένα μήνα με το Πολυτεχνείο για το διαχείριση των χρημάτων και πραγματικά μπράβο στο Πολυτεχνείο. Μου έκανε πολύ εντύπωση τη παρουσίαση του Ισπανού από την Ευρωπαϊκή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που παρουσίασε τα πρόσφατα αποτελέσματα μια έρευνα που κοίταξε το πώ οι 27 χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζονται τα αστικά απόλυτα. Συγγνώμη, σα διακόψω απλά. Ο προορισμό αφορά το 2011, μιλάτε για το συνέδριο. Όχι, παίρνω μια απάντηση. Αυτό είναι πέρα. Ο άνθρωπο αυτό που τον προϊστάμενο στην Επιτροπή Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε σε μια πρόσφατη έρευνα τη Επιτροπή που κοίταξε το πώ οι 27 χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζουν τα απορρίμματα. Με 20 κριτήρια. Τι ποσοστό πάει για κάψη, τι ποσοστό πάει για τον οργανικό αποβλήτο, φτάζεται. 20 κριτήρια. Ξέρετε τι διαθέσει θα έχει πέρα στην Ελλάδα η αξιολόγηση αυτή. Είστε 27η. 27η με παρασάγκε πίσω από την 26η, την πρώτη τελευταία δηλαδή που ήταν η Βουλγαρία. Που σημαίνει όλοι μα, δημοτική σύμβολη, δημότητα ή δημοτική σύμβολη, αυτό θα σκεφτούμε μεταξύ. Ζητώ λοιπόν από το Δήμο να πάει πολύ πολύ σοβαρότερα το θέμα τη διαχείριση των πραγμάτων. Δεν είναι μόνο θέμα παιδί, βεβαίω καταρχήν είναι θέμα πλουτών, παιδεία, αλλά ο Δήμο που έχει τον πρόεδρο και ζητώ να εντείνει πάρα πολύ τι προσπάθειε για αυτό. Η κοινωνία δημοτικών στο θέμα αυτό θα στηρίξει όσο μπορεί.